Στο μεταξύ, βαριά πρόστιμα για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσηση προβλέπει κυρίε και κύριοι η τροπολογία του Υπουργείου Υγεία που κατατέθηκε χθε αργά το βράδυ, επιγόντω δηλαδή στη Βουλή. Η Ναδίν Χαρδαλιά είναι μαζί μα. Θα δούμε τι προβλέπει η Ναδίν. Η τροπολογία αυτή στέλνει, ξε... εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή τη κυβέρνηση απέναντι σε επιτίδειου και παραβάτε του νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όπω βλέπουμε λοιπόν είναι ενδεικτικό ότι στον απόϊχο των όσων συνέβησαν στον Παλαμά Καρδίτσα θεσπίζεται πέραν των προβλεπόμενων. Ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση τόσο σε αυτόν που το λαμβάνει για προσωπική χρήση, όσο και στον υπάλληλο και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται σε αυτή την mm -hmm. εικονική διαδικασία, προκειμένου να μπει ένα τέλο σε αυτά τα φαινόμενα. Ταυτόχρονα, τσουχτερά πρόστιμα που ξεκινούν από τι 10.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έω και 200.000 ευρώ προβλέπονται για εργοδότε σε δομέ που είναι υποχρεωτικό ο εμβολιασμό και απασχολούν προσωπικό ανεμβολίαστο, αλλά και σε ιδιώτες υπόχρεους που απασχολούνται σε αυτές τις δομές Ω ελεύθεροι επαγγελματίε. Αν λοιπόν τα, τα μέτρα τη υποχρεωτικότητα. Ακριβώ. Όσου αρνούνται να συμμορφωθούν mm -hmm. μέχρι και τώρα. Α, ε, την ίδια ώρα για ιδιώτε γιατρού και φαρμακοποιού ε, προβλέπεται ουσιαστικά διαδικασία περιορισμού τη άσκηση του επαγγελματό του. Γίνεται καταγγελία τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ εφόσον συνεχίσουν να μην εμβολιάζονται και αναστέλλεται το δικαίωμά του για ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών. Και τέλο να πούμε ότι με την τροπολογία εντάσσεται μια νέα κατηγορία στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αυτή των φοιτητών σε σχολέ επιστημών υγεία, σε ΑΕΚ και κολέγια, παντού δηλαδή, οι οποίοι κάνουν πρακτική άσκηση στα νοσοκομεία αλλά και Μάλιστα. σε ιδιωτικέ δομέ υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν.